things, αν το περιέγραψα σωστά το πρόβλημα, βοηθήστε με να το καταλάβουμε ακόμα πιο καλά. Πολύ σωστά το περιγράφετε. Τον Δεκέμβριο είναι συγκεκριμένα. Συγκρίθηκε ένα νόμο, ο οποίο είναι ο 4765. Ο νόμος αυτό, το άρθρο 165, αναφέρεται γύρω από το θέμα της ρύθμισης χρεών προς το Δημό από το 2020 το Μάρτιο μέχρι 28 του 2021. Το κεντρικό σχόλιο της ρύθμισης ήταν το εξής, ότι μέσα από αυτή τη ρύθμιση θα συμπεριλάβει και όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις οι οποίες είχαν σταθεί. Όχι το υπόλοιπο για το κατάστημα. Και οτιδήποτε να υπήρχε, είτε ήταν από κοινό που θα φέρει, είτε ήταν από ενίκανο συναδέλφων που νοικιάζουν το Δήμο, οτιδήποτε τέλος έπαιρνε τη ρύθμιση αυτή. Το δανεικό της υπόθεσης, γιατί δυσκολείται, οι αστοχίες με κρίση τελευταία, και ενώ δεν είναι μοβιλισμένοι, αυτό το πράγμα δεν είναι παντελή. Αλλά το τελευταίο εξάμεινο δεν είναι ότι συμβαίνει. Οι αστοχίες είναι να επηρεάζουν τόσο πολύ που δεν μπορούμε να τις συζητήσουμε ομαλά. Λοιπόν, να αναφερθώ σε αυτό το κομμάτι το πρώτο το οποίο μιλάμε και να σα πω το εξής. 1η Μαρτίου του 2021 έπρεπε να ξεκινήσει ηλεκτρονικά για να δούμε τη ρύθμιση. Λοιπόν, και ο μήνας ήταν πολύ σύντομο το δεύτερο. Γιατί, η κατάσταση των πεζοδρομίων βάσει αρχεία του Δήμου έπρεπε να ξεκινήσει το Μάρτιο μήνα γιατί αρχίζει το δεύτερο μήνα. Προς Θεού, έλεο, έχουμε Ιούνιο μήνα, είμαστε έτσι ενώπιον των ελεκτικών οργάνων και ξέρετε τι σημαίνει αγαπητοί μου. Ένα γράφημα από την κοινωνία, το λέω τόσο απλά, σημαίνει 100% προστάτηση σε αυτό το οποίο δεν θα κοινώνει το Δήμο. Έτσι, με το μαγική κατάσταση. Στην υπόθεση συνέχεια θέλω να αναλύσω και το εξής. Τι λέει και δεύτερο. Σε 1ο Ιουνίου δεν έχει το λογοτεχνική ρύθμιση. Έχει το Δήμο τώρα, κρυφτάζει σήμερα. Από το πρώτο πρόβλημα. Όλα μέχρι πριν μερικές μέρες έτσι να έρθει τα ώρα, πριν να δώσει κάνει την ώρα και χωρίς μουσική. Κύριε Πρόεδρε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έστω ότι τα δίνετε, τι θα βγάλετε. Είναι μειωμένη σεζόν, μειωμένο το ωράριο. Η φορολογία αυξημένη. Τι ακριβώς θα σας μείνει. Δεν είναι μόνο αυτό, μιλάτε πολύ σωστά. Δεν μπορούμε να βιώσουμε εργάσεις. Δεν μπορούμε να βιώσουμε. Μα και να μπορούσατε, θα σας άφηνε τέλει κέρδος η όλη δραστηριότητα. Πάλι μέσα θα μπαίνατε, δηλαδή δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για δόσεις. Πρέπει να μιλάμε για κούρεμα. Μιλάτε πολύ σωστά, διότι όχι, ακούτε κάτι. Λοιπόν, δυστυχώς αυτό που μας δείξει το γεγονός είναι το εξής. Η όλη σύμφωνη δίπλα στους κυβερνητικά εκείνοντες δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι 10:30, 11:30 και εμείς την ομαδατή. Πώς εγώ να βγάλω την ώρα μου τώρα. Πώς εγώ να βγάλω την ώρα μου τώρα. Και δύο χρόνια άμεσα λοιπόν έχουμε ζητήσει επέμβαση Αυτό δεν έχουν πει ότι θα το κάνουμε, κύριε Πρόεδρε, δεν έχουν πει ότι θα το κάνουμε προσεχώς. Το ωράριο, κύριε Πρόεδρε, σήμερα είπε η κυβερνητική εκπρόσωπο ότι μέχρι και τα μέσα Ιουνίου δεν υπάρχει επέκταση. Δεν υπάρχει επέκταση. Μάλλον το λέμε λάθος. Η απαγόρευση να ισχύει. Γιατί δεν λέμε επέκταση, δεν είναι επέκταση, είναι απαγόρευση υπηρεσία. Σε 10 μέρες λοιπόν θα το κάνουμε, λένε τώρα κύριε Πρόεδρε. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω εσείς, ο κλάδος σας δηλαδή, ενώ σας είχαν πει ότι μπορείτε να ρυθμίσετε τα χρέη, αυτό δεν έγινε, δεν το κάνανε. Δηλαδή δεν λειτουργήσε αυτός ο μηχανισμός. Και τώρα σας αναζητάμε μαζί με εμάς. Όχι μόνο αυτό. Να σου πω και κάτι δεν φταίτε εσείς δηλαδή. Φταίει το κράτος. Ακριβώς δεν φταίει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν υπολογίσετε, μάτω το 2020 και μάτω το 2021, είμαστε πολύ πριν η ζωή μας, 10 μήνες, 10 μήνες ζωή. Αυτά τα χρέη της δουλειάς που είχαμε το δύο το ρωτήσαμε, πώς θα πληρώσετε αυτά τα χρέη, παιδιά, με έπαιξε. Να
Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω, οι Δήμοι πρέπει να γνωρίζουν πραγματικά περιστατικά την πραγματική ανάγκη που έχετε. Τι σας λένε οι Δήμοι? Γιατί για δημότες τους μιλάμε. Δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είχαν απ' έξω, για δημότες τους μιλάμε. Λοιπόν, η ερώτηση σας είναι πολύ δυνατή, ακούστε μετά. Με πολλούς Δήμους τώρα ήδη υπάρχουν απαράδεκτες πράξεις και ατροπίες. Και έχω πιθανό παράδειγμα αυτό που θα το πω. Υπάρχει λοιπόν ο νόμος, θα το λέω, ο 47-35, ο οποίος έχει γίνει στο Μάρτιο του 2020. Ο νόμος λοιπόν αυτό δίνει ένα πολύ καλό οικονομικό σύμβημα στον κλάδο. Τι λέει λοιπόν ο νόμος? Με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων της χώρας να απαλλαγούν όλες τις επιχειρήσεις από τα τέλη πολιτισμού και καταλληλότητα. Το είδατε αγαπητοί μου, εφαρμόζεται. Τους περισσότερους δήμους δεν εφαρμόζεται. Ζητάμε λοιπόν από την κυβέρνηση ο νόμος να μην είναι κινητικός. Ο νόμος να είναι υποχρεωτικός. Δεν είναι μόνο αυτά, έχουμε κι άλλα. Έχουμε κι άλλα τραγικά, κι άλλες αστοχίες. Από δεν πάω στο κύριε, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αστοχίες αυτά τα γεγονότα. Μπορώ να χαρακτηρίσω εσχεμένες αδυναμίες της επικοινωνιακής διαχείρισης αυτής της χώρας. Όταν λέτε άλλα, κύριε Πρόεδρε, καταρχάς εσείς έχετε κάνει διάβημα στους δημάρχους, στον κύριο Μωρίδη, πού πρέπει να απευθυνθεί κανείς για να βρει μια λύση σε αυτό τώρα, στην ΚΕΔΕ, σε ποιο φορέα πρέπει να πάτε, πρέπει να πάει μόνο. Ένα μόνο, πρέπει να 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 πρέπει να